Μετά την περσινή θριαμβευτική υποδοχή του θεσμού των βραβείων WIS, φέτος η τελετή φιλοξενείται στο Βόλο για τη δεύτερη απονομή. Το WIS απονέμει για δεύτερη χρονιά βραβεία σε Θεσσαλούς, που οι αναγνώστες του επιβράβευσαν με την ψήφο τους για τις επιδόσεις, το ήθος, το ταλέντο και το πάθος που επένδυσαν η καθεμία και ο καθένας στο πεδίο δράσης τους. Η διαδικασία αυτή αντιστοιχεί σε 14 κατηγορίες βραβείων, αφού φέτος προσθέθηκε η κατηγορία της μουσικής και είναι η δημοκρατική εκδοχή αυτής της τελετής. Υπάρχουν και 3 βραβεία που απονέμονται απευθείας από το WIS, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι θα προσυπογράψετε τις επιλογές μας. Το βραβείο των αναγνωστών του WIS απονέμεται στον Αλέξη Γεωργούλη. Να του κάνουμε χώρο να... Να είδες κάτι που δεν προβλέψαμε. Συγχαρητήρια. Το βραβείο. Ναι. Σας ευχαριστώ. Τι να πω. Στην αρχή όταν άκουσα ότι είμαι υποψήφιος για διεθνής προσωπικότητα, άρχισα να γελάω. Γιατί λέω, παιδιά, διεθνής προσωπικότητα, γιατί. Αλλά μετά άρχισε να μου αρέσει. Και τώρα που με βραβεύσανε και αυτό, χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Εύχομαι να είναι αυτό και ελπίζω να είναι ένα έναυσμα για όλους μας, για τις προσπάθειες που κάνουμε να δείξουμε την Ελλάδα προς τα έξω, πιο όμορφη από ό,τι μας τη δείχνουν, να είναι ένα έναυσμα και να τα καταφέρουμε, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ανοίξω το φάκελο. Θα μου τον έδωσες. Είναι πιο βαρύ αυτό, αν και είσαι καλά γυμνασμένη. Α, τώρα κατάλαβα γιατί έπρεπε εγώ να ανοίξω το φάκελο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το βραβείο αναγνωστών του WIS απονέμεται στην κυρία Μιμή Ντενίση. Αγαπημένη Μιμή. Συγχαρητήρια. Όλα τα πακέτα εδώ θα γίνουν απόψε, εγώ τίποτε δεν θα πάρω. Μερικές σχέσεις δεν αλλάζουν ποτέ. Μπορεί να διαφοροποιούνται, αλλά παραμένουν πάντα έντονες. Συγχαρητήρια στο Σωτήρη, συγχαρητήρια στο WIS, συγχαρητήρια σε σένα. Εγώ το λιγότερο. Σε εσάς συγχαρητήρια που είστε βραβευόμενοι. Η Ελλάδα πρέπει να ανέβει αυτή τη στιγμή, να ανέβει το ηθικό μας και αυτό θα ξεκινήσει από την επαρχία, όχι από την Αθήνα. Στην Αθήνα είμαστε πολύ πεσμένοι αυτή τη στιγμή και εδώ βλέπω να γίνονται πολλά ωραία πράγματα. Εγώ είμαι κόρη Θεσσαλού, ο πατέρας μου όργωσε τη Θεσσαλία σαν στρατηγός, γεννήθηκε στην Καρδίτσα, ήταν στρατηγός στη Λάρισα, έζησε στο Βόλο και υπήρξα και σύζυγος Βολιώτη για λίγο, αλλά φίλη για πάντα. Έτσι. Έτσι. Ντάστιν Χόφμαν, εγώ σε σχέση με τον Λιάνκα. Καλησπέρα σας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας. Πρώτα απ' όλα γιατί αγαπώ πάρα πολύ τους Θεσσαλούς, παρόλο που δεν είμαι Θεσσαλή. Δεύτερον, γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα αρχίζει από τη Λαμία και απάνω, το λέω με δύο Αποστόλης. Τρίτον, γιατί συνάντησα τον φίλο μου τον Αποστόλη που τον αγαπώ πάρα πολύ και φιληθήκαμε. Δώστε ότι ένα χειροκρότημα. Αυτό έπρεπε να το κρατήσετε για το πακέτο, κυρία Τρυφίλη. Τι το φέρατε εδώ απόψε. Μπορούμε να το ξανακάνουμε. Μπορούμε να το ξανακάνουμε. Πολύ θα το ήθελα. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Ούτε ο Απόστολος, ούτε εγώ. Είμαι μαζί του σε σχέση με τις μπάρες. Και άμα να σπάσεις κι άλλες, ξέρεις ότι εγώ πρώτη και καλύτερη. Το βραβείο είναι για τον ταχύτερα ανερχόμενο. Είναι πάρα πολύ βαρύ Αποστόλη, τορκίζομαι. Δηλαδή είναι και φωνικό όπλο. Να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο τυχερός και ποιον. Πολλές ευχές στο περιοδικό σας και όλα αυτά τα σχετικά που τα ξέχασα. Make a wish. Make a wish. Make 4, 4, 3, 5 wishes. Όσες θες και είναι ο Αποστόλης ο Τότσικας. Μπράβο! Ο Αποστόλης δεν είναι εδώ. Είναι στα γυρίσματα μιας ταινίας. Και έχει στείλει μήνυμα, αλλά αυτό το βραβείο θα το πάρω εγώ, γιατί μένει δίπλα του ο πατέρας. Ο πατέρας του Αποστόλη μένει δίπλα μου. Καταλάβατε. Για να δούμε τι λέει ο Αποστόλης.
Καταρχάς, να ζητήσω μια συγγνώμη που δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στην απονομή. Να ευχαριστήσω τον κόσμο και γενικότερα τους φίλους Θεσσαλούς που μου δώσαν αυτό το βραβείο. Και ελπίζω να καταφέρω να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό συνέχεια για να χαίρεστε κι εσείς. Ήταν υποψήφιοι και ο δημοσιογράφος που θα βραβευτεί και είναι ο δημοσιογράφος της χρονιάς για τη Θεσσαλία αλλά και για την Ελλάδα είναι ο Γιώργος Λιάγκας ακριβώς, ο οποίος... Εκτός από αυτό το βραβείο θα πάρει σε λίγες μέρες το καλύτερο βραβείο, το βραβείο της ζωής του, ένα μωρό δηλαδή. Έλατε. Καταρχήν με τιμά που το βραβείο το παίρνω από έναν εξαιρετικό άνθρωπο του τύπου, τον Γιώργο τον Παπαχρήστο, με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ και θα ξανασυνεργαστούμε κάποια στιγμή γιατί όλοι συναντιόμαστε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους αναγνώστες του περιοδικού WIS που μου έδωσαν το βραβείο αυτό και τον Σωτήρη τον Πολύζο, στον οποίο αξίζουν συγχαρητήρια για τη διοργάνωση αυτής της βραδιάς, όπως κάθε χρόνο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που με αυτή την ευκαιρία, έστω για λίγες ώρες, διότι αντιλαμβάνεστε ότι μετράμε αντίστροφα, οπότε ελπίζω να μην χτυπήσω το τηλέφωνο και να μου πει με πιάσανε η πόνη, έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε λίγο στον τόπο μας πίσω. Γιατί όλοι εμείς οι Θεσσαλοί, οι οποίοι δημιουργούμε, εργαζόμαστε εκτός Θεσσαλίας, πραγματικά θέλουμε να γυρίσουμε στον τόπο μας και μας κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί μας κρατάει ταπεινούς η επιστροφή στις ρίζες και μας κάνει πάντα καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Κατηγορία πολιτικού λοιπόν. Και θα πω τώρα ότι το βραβείο αναγνωστών του WIS απονέμεται σε έναν άνθρωπο, θέλω να πω μερικά λόγια. Σε έναν άνθρωπο... όχι, παιδιά, όχι, θέλω να μιλήσω. Όχι, θέλω να μιλήσω πριν. Έλα, θέλω να πω πες, κάτι για αυτόν τον άνθρωπο. Πες. Έχω το όνομα, θέλω να πω. Βάση ανέβαγε εσύ πάνω, το δικαιούσε. Θες να μιλήσεις κι εσύ. Γιατί ξέρεις ποιος είναι. Παιδιά, δεν υπάρχει διαφάνεια. Υπάρχει πρόβλημα εδώ, έτσι. Όχι, ναι. Νόμιζα ότι μόνο εγώ το ξέρω. Άσε να κάνει το σόλο της. Περίμενε, Βάσια. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει τύχει να γνωρίσω. Έχει πολλά διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία έχουν όλα ένα ενδιαφέρον. Είναι ένας άνθρωπος όμως, μαχητής, αγαπημένος, φλογερός, με τα καλά του και τα κακά του, γιατί η φλόγα και μας ζεσταίνει και μας καίει. Τον αγαπώ. Είναι ο Απόστολος ο Γκλέτσος. Δεν μου το δώσανε εμένα να το δώσω, μην το φέρω στο κεφάλι, καταλάβατε. Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ. Η σχέση μου με την πολιτική έχει να κάνει τώρα και για όσο οι συμπατριώτες μου εκεί στην όμορφη Ανατολική Φθιώτιδα, στη Στυλίδα, θα θέλουν να ασχολούμαι καθημερινά για να ξημερώνει μια λίγο καλύτερη μέρα. Και το βραβείο αναγνωστών πηγαίνει στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μπράβο. Κάνεις, Λαβρέτη. Χαίρομαι τόσο πολύ. Γιατί είσαι ο πολύ αγαπημένος μου και το ξέρεις. Και θέλω τόση ώρα να το πω. Ψάχνω μια ευκαιρία και μου τη δίνεις. Πόσο χαίρομαι που παίρνεις εσύ το βραβείο. Θα τον απολαμβάνεις εις διπλούν, γιατί πίσω θα βλέπουμε και ένα αγαπημένο τραγούδι του Λαβρέτη. Να πω δύο πράγματα. Τρία θα πω. Το πρώτο, πόσο ευτυχισμένοι ήμασταν αυτές τις τέσσερις μέρες που είχαν απεργία δημοσιογράφη. Χαρά Θεού, είδαμε ωραίες ταινίες.
Το δεύτερο, τι δουλειά έχει αλεπού στο μπαζάρι, αλλά όταν οι άνθρωποι οι οποίοι σε φέρνουν να πάρεις αυτό το βραβείο είναι ο κόσμος του Βόλου, της Θεσσαλίας γενικά, οι άνθρωποι αυτοί χάρη μας κάνουν που τους αρέσουν. Όλοι εμείς που είμαστε άνθρωποι της τέχνης, το ότι αρέσουμε σε κάποιους ανθρώπους, αυτοί μας κάνουν χάρη και δεν τους την κάνουμε εμείς. Συνεπώς, σε κάθε ζήτηση πρέπει να είμαστε παρόντες. Αυτό. Και τρίτο, να ευχηθώ στο φίλο μου το Σωτήρη, το περιοδικό του, να είναι για πολλά χρόνια πρώτο σε τυράζ. Είναι πάρα πολύ καλό περιοδικό. Όταν με ρωτήσαν έξω, το μόνο πράγμα που ήξερα ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό περιοδικό. Εξαιρετικό. Αυτά ήθελα να πω και ένα τέταρτο, ευτυχώς που ο Χατζηγιάννης δεν είναι Βολιώτης.